αντιστροφή μέτρηση για αναστολή εργασίας όσων υγειονομικών δεν έχουν εμβολιαστεί έχει ήδη αρχίσει, καθώς αύριο 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ο σχετικός νόμος. Και παρότι η πλειοψηφία των εργαζομένων στο νοσοκομείο Χανίων, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό έχουν εμβολιαστεί, η απουσία όσων τελικά οδηγηθούν σε αναστολή αποτελεί πλήγμα για τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος, λένε οι υγειονομικοί, καθώς ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για νέες προσλήψεις δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια αναδρομή στο γεγονός ότι περηφανευόταν για τις προσλήψεις 110 ανθρώπων, τη στιγμή που χρειαζόμασταν τουλάχιστον τους διπλάσιους. Μην έχοντας λοιπόν καλύψει πλήρως τα κενά που υπήρχαν, έρχονται να δημιουργηθούν καινούργια. Αυτό που λένε είναι ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα να παρουσιαστεί ενδιαφέρον για να προσλάβουν. Πού θα τους βρούνε? Μακάρι να μην κάνεις μέχρι το βράδυ να έχουν εμβολιαστεί όλοι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ευτυχώς που θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης για πολλούς ανθρώπους είναι το νοσοκομείο. Εμείς λοιπόν θέτουμε σε μια βάση ότι η επόμενη μέρα στο νοσοκομείο θα είναι δύσκολη. Στο νοσοκομείο Χανίων μέχρι σήμερα το πρωί ανεμβολίαστοι ήταν περίπου 130 εργαζόμενοι, εκ των οποίων ελάχιστοι είναι γιατροί. Από γιατρούς είναι ελάχιστοι, έχει εμβολιαστεί πάνω από το 98% των γιατρών. Τα κενά που θα υπάρχουν θα είναι στους νοσηλευτές, διοικητικούς και λοιπό προσωπικό. Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 130 άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη στο νοσοκομείο. Οφείλουμε να σεβόμαστε τους νόμους, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, Κυριάκος Γραμματικόπουλος. Ωστόσο, όπως λέει, το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε να έχει βρει ουσιαστικές λύσεις σε ό,τι αφορά την κάλυψη των κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν. Θα κάνουν πάλι δηλαδή τον ίδιο κόσμο. Θα τραβήξουν από τα κέντρα υγείας, από την πρωτοβάθμια πρότυπα υγείας. Και θα μετακινήσουν το ήδη εξουθενωμένο προσωπικό εντός του νοσοκομείου. Αυτή είναι πραγματικά μια λύση που θα έπρεπε να έχει εφαρμόσει ένα Υπουργείο Υγείας. Προσπαθούν να προωθήσουν με κάθε τρόπο την ιδιωτικοποίηση, χωρίς να το λένε φωναχτά, αλλά ψιθυρίζοντάς το συνέχεια. Οφείλουμε να τους σεβόμαστε τους νόμους, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουν προβλέψει. Δηλαδή η πρόβλεψή τους είναι ότι θα δούμε. Ναι, ωραία. Ζούμε πάλι στο θα που λέει και ο Χάρη Κλίν. Ένα νοσοκομείο δεν λειτουργεί μόνο με γιατρούς και νοσηλευτές. Υπάρχουν και διοικητική υπηρεσία, υπάρχει και τεχνική υπηρεσία. Χωρίς τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Χωρίς ήθηση δεν μπορεί να υπάρχει ομαλή λειτουργία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος. Χωρίς καθαριότητα δεν το συζητάμε. Βέβαια, μας διαβεβαιώνουν οι γίνοντες ότι άμεσα θα καλυφθούν οι θέσεις κτλ. Εμείς προς το παρόν όμως δεν έχουμε δει κάτι. Και δεν ξέρουμε πώς με ένα μαγικό τρόπο από αύριο, εφόσον από αύριο ξεκινήσουν να φεύγουν οι άνθρωποι, πώς θα καλυφθούν τα κενά τους μέσα σε μία-δύο μέρες. Υπενθυμίζεται τέλος πως σύμφωνα με την κυβέρνηση, εκτός από την αναστολή εργασίας, θα υπάρξει και επιστροφή του μισθού που είχε προκαταβληθεί στα τέλη Αυγούστου. Ενώ όσοι τεθούν σε αναστολή εργασίας, δεν είναι βέβαιο ακόμη και αν επιλέξουν να εμβολιαστούν μετά, ότι θα επιστρέψουν στις ίδιες θέσεις.